told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε έξω από την καμπίνα. Σε 10 λεπτά ξεκινάει το live, οπότε τώρα εδώ ετοιμάζομαι, εδώ είναι το κιθαρόνι. Και πάμε να ανέβουμε πάνω, στον όροφο που θα γίνει το live. Είμαστε τώρα στο κατάστρωμα, στον τρίτο όροφο του πλοίου και θα πρέπει να πάμε στον ένατο, εκεί πέρα που είναι το piano bar. Για να πάμε. Let's go, play the gig. Έχω ντυθεί εδώ στον Shaolin. Λοιπόν, φτάσαμε στον ένατο όροφο. Ουι, ουι, ουι. Και εδώ φτάνει το θεάτριο. Okay. Let's go play that gig. Είμαστε κάπου στη Γαλλία εντωμεταξύ. Σε 3-4 μέρες τελειώνει το συμβόλαιο και γυρίζουμε Ελλάδα. Λοιπόν, φτάσαμε. Τώρα θα ξεκινήσει το στήσιμο εδώ, οπότε θα αφήσει το κινητό. Και τα λέμε σε λίγο. Well, test to prove you do. Come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river for you. Λοιπόν, μόλις τελείωσε το live-άκι, τελικά τα βρήκαμε εκεί με τον πιανίστα και παίξαμε όλο το gig, δηλαδή δεν έπαιξα μόνο μια ώρα, έπαιξα έτσι παραπάνω, παίξαμε όλο το βράδυ και πραγματικά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί είχα έτσι καιρό να παίξω μουσική με κάποιες που δεν είναι τόσο ωραία και χωρίς να έχουμε κάνει πρόβα και τίποτα, οπότε γαμώ. Τώρα είμαι εδώ στην Κρύπτη και θέλω να φύγω. Πάω λίγο στο εστιατόριο να κουλάρω, να πάω και το βιβλιαράκι μου μαζί. Δεν θέλω να φάω, αλλά θέλω να αράξω λίγο εκεί. Κάνα 20 λεπτό και βλέπουμε. Λοιπόν, let's go this way. Μπορώ να πω μια ωραία έτσι ημέρα σήμερα overall. Ανέβηκα στο κατάστρωμα. Ανέβηκα στο κατάστρωμα, παίξαμε μπασκετάκι και ωραία μέρα, είχε ήλιο. Παίξαμε τις μουσικές μας και άλλο θες. Μια χαρά.
Τώρα πάμε να τσιλάρουμε λίγο. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Για να ανοίξουμε εδώ τη φάση. Με τα φώτα. Και εδώ είμαστε. Σε λεπτό να βγάλω αυτή τη μάσκα που έχει φάει την ψυχή. Πίσω τηλεόραση δείχνει Ρολάν Γκαρός, τενισάκι. Λοιπόν, μουσικό σε κουραζιερόπλιο. Chapter 1. Σαν να βλέπω την παπαριά εδώ, το name tag. Μπα το βλέπω. Okay. Λοιπόν, η φάση έχει ως εξής. Έχει και αρκετά θετικά και αρκετά αρνητικά και έτσι θα ήθελα έτσι να μιλήσω λίγο γι' αυτά. Αρχικά να μιλήσω λίγο για τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι εγώ προσωπικά εδώ ευχαριστήκαμε μουσική, γιατί παίζω κάθε μέρα, παίζω 2-3 ωρίτσες, το οποίο θέλει λίγο διαχείριση με τη φωνή, γιατί καμιά φορά κλείνει η φωνή και τι να κάνεις άμα δεν έχεις ρεπό, οπότε θέλεις λίγο διαχείριση αυτό, αλλά γενικά ευχαριστήκαμε μουσική, μελετάω συνέχεια τα κομμάτια, τα ξαναμελετάω, τα κάνω, τα αλλάζω τόνους. Προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται, όσο πιο ενδιαφέροντα γίνεται. Στα θετικά θα βάλω σίγουρα τα λεφτά, γιατί ό,τι λεφτά βγάζεις εδώ είναι αποταμευτικά. Δηλαδή εκείνος θα τα πάρεις μαζί σου, όχι μαζί σου, αλλά μαζί σου στο σπίτι σου εδώ. Ναι. Και οπότε ναι, αποταμιεύεις σχετικά εύκολα. Αυτά τα μπαμπού που ακούτε είναι επειδή έχει λίγο κύμα σήμερα και κάνει το πλοίο έτσι διάφορα. Στα θετικά θα βάλω σίγουρα τα ταξίδια, δηλαδή οι εικόνες που έχω δει, το γεγονός ότι έχω κολυμπεί στο Ατλαντικό και έτσι, κάτι τα οποία έχω μαζέψει και έχω δει, δεν θα τα έβλεπα έτσι εύκολα. Το αγαπημένο μέρος μέχρι στιγμής, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, ήταν στην Νορβηγία. Σε ένα μέρος το οποίο λεγόταν νομίζω Fjord, κάπως έτσι. Ένα φανταστικό, απίστευτο μέρος. Μέσα σε αυτές τις περίπου 40 μέρες που είμαι ήδη στο πλοίο, έχω δει πάμπολες χώρες. Έχω δει την Αγγλία, έχω δει... και μάλιστα έχω δει τρία μέρη της Αγγλίας. Το Ντόβερ, το Newcastle και το Southampton, έχω δει τη Σκωτία, έχω δει Ισπανία, προχθές ήμουν στη Λακορούνια, έκανα μπάνιο εκεί σε μια θάλασσα. Λίγο τη Γαλλία, δυστυχώς δεν μπορούσα εκείνη την μέρα να βγω πολύ, γιατί είχα διάφορα έτσι, side υπηρεσίες εδώ στο πλοίο που καμιά φορά έχεις και δεν μπορείς να βγεις για πολλή ώρα. Έχουμε περάσει από Βέλγιο, έχουμε περάσει από Γαλλία, το Αμβούργο έχω δει. Βλέπεις πάρα πολλές χώρες και σίγουρα αυτό είναι στα θετικά, γιατί βλέπεις και λίγο διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά μέρη. Προχθές είδα κάτι το οποίο δεν το είχα δει ποτέ, να είναι 12 το βράδυ και να έχει ντάλα ήλιο, κάπου έτσι εκεί στο βορρά, φοβερό. Ή να είναι 1 το βράδυ και να έχει ένα περίεργο γκρι χρώμα ουρανός, το οποίο δεν το είχα ξαναδεί. Άλλα θετικά είναι ότι έχω κάνει καινούργιες παρέες, καινούργιους φίλους. Τι άλλο θετικό έχει το πράγμα εδώ. Κοιτάς να διατηρείς μια καλή φυσική κατάσταση, γιατί έχεις γυμναστήριο, έχεις σάουνα, έχεις όλα τα comfort, όλα είναι δωρεάν, όλα αυτά είναι καλά. Και πάμε λίγο στα αρνητικά. Τα αρνητικά τώρα είναι ότι ναι, αρχικά το γεγονός ότι φεύγεις από τα αγαπημένα σου πρόσωπα, έτσι το πιο στάνταρ, το οποίο δεν είναι εύκολο καθόλου για κανέναν. Και εντάξει, τώρα αν μιλάμε για μικρά συμβόλαια του ενός μήνα ή των 2 μηνών, λες,
κάπως το παλεύεις, ας πούμε. Λες, πάω, θα βγάλω εκεί 5 φράγκα να γυρίσω. Αλλά τώρα να φεύγεις για τετράμινα ή για εξάμινα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να. Δεν θα ήθελα ποτέ, ας πούμε, να κάνω κάποιο συμβόλαιο εξάμινο. Τα συμβόλαια που κάνουμε εμείς εδώ είναι πολύ δίμηνα. Οπότε είμαστε περίπου 1-2 μήνες στο καράβι, 1-2 μήνες στη στεριά. Στα αρνητικά θα βάλω το γεγονός ότι δεν έχει ίντερνετ και δεν μπορείς να κάπως λίγο να δεις τι γίνεται στον κόσμο, να ψυχαγωγηθείς. Το μόνο ίντερνετ που έχεις είναι 500 MB που σου δίνουν δωρεάν για όλο το ταξίδι. Το οποίο, εντάξει, με μια ενημέρωση στο κινητό απλά ξαπνίζεται, φεύγει. Λολ. Δεν έχεις ούτε να δεις YouTube βιντεάκια, ούτε να χαζέψεις, ούτε τίποτα. Οπότε ναι, η φάση τώρα τη βγάζει εδώ με βιβλιαράκια. Να έχεις ώρες να διαβάσεις. Πολύ σημαντικό να βγαίνεις να παίρνεις όσο ήλιο γίνεται. Και μέσα στα αρνητικά θα πω ότι ναι, όλο αυτό το. Όλος αυτός ο ανακυκλωμένος αέρας που αναπνέεις όλη την ώρα, όλα αυτά τα φώτα, τα ψεύτικα, αν δεν φροντίσεις λίγο να βγαίνεις από το πλοίο συχνά, σχεδόν κάθε μέρα, θα δουλέψεις πολύ άσχημα για την ψυχολογία. Οπότε πρέπει να βγαίνεις και να κρατάς τον εαυτό σου γενικά εσύ σε μια καλή ψυχολογία και σε μια καλή φυσική κατάσταση. Γιατί τα πράγματα εδώ είναι πολύ τυπικά και δεν μπορείς ούτε να ξεσπάσεις, ούτε να κάνεις έτσι, ούτε να πιεις αλκοόλ, ούτε θα μπορείς να ξεδώσεις. Αρνητικά, ναι, θα πω επίσης το φαγητό. Για όποιον με ξέρει, ξέρει ότι εγώ με το φαγητό δεν έχω απαιτήσεις, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γεύση και τα λοιπά. Αυτά είναι να μην είναι βλαβερό και είμαι ok, αλλά εδώ πραγματικά το φαγητό είναι ήχ. Τα φαγητά τώρα σε σχέση με τα φαγητά που έχουν, ας πούμε, στα μπουφέ των πελατών, δεν υπάρχει σύγκριση, δεν συγκρίνονται. Οπότε αν βρεις μια άκρη να τρως στα εστιατόρια των πελατών, έχει καλώς. Εάν όχι, διάχ, πολύ γρήγορα θα τα συχαθείς. Είναι νωρίς λίγο ακόμα για να πω αν μ' αρέσει ή όχι η δουλειά. Εγώ γενικά σαν μουσικός του δρόμου που συνηθίζω να είμαι, μ' αρέσει η ελευθερία του δρόμου. Και τώρα εδώ η κλεισούρα λίγο μου έχει κακοφανεί. Ήθελα να το κάνω έτσι από περιέργεια. Είναι και αυτό που είπα ότι τα λεφτά είναι αποταμιευτικά. Δηλαδή θα κάτσεις 2 μήνες, ό,τι βγάλεις θα σου μείνει, θα γυρίσεις, ας πούμε, με λεφτά. Οπότε θέλω έτσι να τελειώσει ο κύκλος και να δω στο τέλος αν άξιζε ή όχι η όλη ιστορία. Οπότε ναι, αυτά λίγο πολύ τα θετικά και τα αρνητικά. Θα σίγουρα ξεχνάω κάποια πράγματα, αλλά σε πολύ γενικές γραμμές αυτά είναι. Αυτά είχα να πω. Τα λέμε. Baby, can you see I'm calling girl like you should wear a warning it's dangerous I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.